διότι απόψε το βράδυ ευρισκόμεθα εις την εορτή του Αγίου Νικολάου και το πρόσωπο αυτό με τη ζωή του μας προσφέρει χρήσιμα, ηθικά και δογματικά διδάγματα, θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρένθεση στη σειρά των ομιλιών που ομιλούσαμε από την προς το όρους ομιλία, όπως ξέρετε, να μιλήσω για αυτόν. Η Εκκλησία μας, η οποία έχει πνευμάγιον, μέσα σε λίγα λόγια και συγκεκριμένως στα απολυτίκια των Αγίων, στα κοντάκια των Αγίων και στα μεγαλινάρια των Αγίων, μας δίδει όλο το νόημα της ζωής των και της διδασκαλίας των. Προκειμένου, ο Άγιος Νικόλαος μας διδάσκει με το απολυτίκιο του ως εξής. Λέγει, κανόνα πίστεως, εικόνα πραότητος, εγκρατεία διδάσκαλων, ανεδειξέ σε υπήμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Και άλλα ακόμη υπόλοιπα. Ήθελα να σταθώ στα τρία βασικά πρώτα. Στο θέμα της πίστεως, στο θέμα της πραότητος και στο θέμα της εγκρατείας. Αυτό το τρίπτυχο είναι εκείνο το οποίο ανέδειξε και κάνει πιο ζωντανό τον Άγιο Νικόλαο. Η πίστη, όπως ξέρετε κι εσείς, είναι το βασικότερο θέμα, είναι εκείνο που σώζει τον άνθρωπο. Αλλά όμως ποια πίστη, αυτό είναι το θέμα. Ο Άγιος χαρακτηρίζεται ως κανόν πίστεως. Κανόν, όπως ξέρετε, είναι το υποδεκάμετρο που λέμε. Είναι αυτό που μετράμε και δίδουμε ακρίβειες και αναλογίες. Δηλαδή, ακρίβεια πίστεως, όταν λέμε κανόν πίστεως, ακρίβεια πίστεως. Θα πει κανείς, καλά, αν πιστεύω εγώ και πιστεύει και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος, πόσο πιστεύουμε, δεν θα σωθούμε. Το θέμα μας είναι εάν ορθώς πιστεύουμε, εάν σωστά πιστεύουμε, γιατί υπάρχουν πολλά είδη πίστεως. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε, ο Χριστός μας ερώτησε τους μαθητάς του, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, στίχος 13 και κατωτέρω. Λέει, εσείς που κυκλοφορείτε έξω μέσα στον κόσμο, για πείτε μου, τι λέει ο κόσμος για μένα? Τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι ο Υιός του ανθρώπου? Και είπανε αυτοί, ό,τι οίκουον. Άλλοι λέει, σε λένε ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Άλλοι λέγουν ότι είσαι ο Τίμιος Πρόδρομος. Άλλοι σε λένε ότι είσαι ένας των προφητών. Εσείς λέει, για ποιον με λέτε ότι είμαι? Πετάχθηκε ο Πέτρος και είπε ότι σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και τον εμακάρισε αυτόν ο Χριστός μας, λέγοντάς του, μακάριο Σίμων βάρ Ιωνά, μακάριε Σίμων παιδί του Ιωνά, ότι σάρξε αίμα ούκ απεκαλυψάσει. Αυτό που είπες δεν το είπες εσύ, το είπε ο πατέρας μου, αλλά εσύ χρησιμοποιείς ως όργανο. Δεν είμαι απλός κάποιος Θεός. Δεν είμαι απλώς κάποιος Υιός, κάποιου Θεού, αλλά είμαι του Θεού, του ζώντος Θεού, διότι άλλοι είναι ανύπαρκτοι Θεοί. Και σήμερα, εάν εξεταστούν οι άνθρωποι, θα βρεθεί ότι υπάρχουν πολλά είδη πίστεως. Θα έχετε ακούσει, όπως και πολλές φορές το λέμε από το μέρος αυτό, ότι άλλοι πιστεύουν στο Θεό. Άλλοι πιστεύουν σε μια ανώτερα δύναμη. Ο άλλος πιστεύει σε ένα ανώτερο όν. Βέβαια υπάρχει κάποιο ανώτερο όν, λέγουν. Άλλοι πιστεύουν και σε αυτό το Χριστό.
αλλά όχι ως Θεό το Χριστό, όπως εν προκειμένου οι χιλιαστές, οι Ιακωβίτες. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Χριστός δεν ανέστη, ότι ο Χριστός ήταν ένας ψηλός άνθρωπος, ένας αναμορφωτής, ένας διδάσκαλος. Άλλοι μάλιστα φτάνουν στο σημείο να λένε ότι ήταν ένας σοσιαλιστής, άλλος με ένας κομμουνιστής. Χίλιους ορισμούς δίδουν στην υπόθεση του προσώπου του Ιησού. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Είναι αλήθεια, είναι αληθινή όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι δίδονται εκ μέρους των ανθρώπων. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι αληθινή. Η αλήθεια είναι μία. Ο Άγιος χαρακτηρίζεται κανόν πίστεως. Κανόν πίστεως. Πού θα αντλεί. Πού θα αντλεί, ξέρετε. Από το ράπισμα που έδωσε στον Άριο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Από εκεί αντλεί. Που αδιαφόρησε αν του κοπεί το χέρι. Διότι να ραπίσεις ενώπιον βασιλέως, πάει να πει κόψιμο το χέρι. Αδιαφόρησε αν θα του εκόπτε το χέρι, αρκεί που εράπησε το στόμα αυτό το οποίο βλασιμούσε τη θεότητα του Ιησού. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Διότι δεν ξέρω εάν ξέρετε, ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένα πρόσωπο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Έλαβε μέρος. Άκουσε με τα ίδια τα αυτιά της βλασιμίες κατά της θεότητος του Ιησού, εκ μέρους του Αρίου, του Πατρός των σημερινών Ιεχωβάδων. Διότι από τότε υπάρχει η θεωρία αυτή της μη θεότητος του Ιησού. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος τότε κάλεσε την Εκκλησία, τους επισήμους της Εκκλησίας, να συγκεντρωθούν και να συζητήσουν το θέμα, να σταματήσει αυτή η διαμάχη η οποία υπήρχε, είναι δεν είναι. Και ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένας εξ αυτών. Και διότι με λόγια δεν κατόρθωνε κανείς να κλείσει το στόμα του Αρίου, τα έργα δεν είχαν ακόμη μιλήσει, γιατί μίλησαν τα έργα εκ των υστέρων, το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο Άγιος Νικόλαος, ο πράος αυτός άνθρωπος, είναι αγκάστη, ομολογώντας την πίστη του και αδιαφορώντας για το χέρι του, να ραπίσει τον Άριο ενώπιον της Συνόδου και του Βασιλέως. Παρεπονέθη βέβαια ο Άριος, είπε ότι εάν έχει λόγον να τον ακούσουμε, εάν δεν έχει λόγον να σιωπήσει. Όμως αυτός την είχε αστράψει εντωμεταξύ. Συνέχεια, δεν ξέρω αν ξέρετε, έπρεπε κανονικά να διακόψει η σύνοδος, να αποκοπεί το χέρι του Νικολάου, να αποσηματιστεί και να συνεχίσει τα εργασία. Δεν ξέρω ποιος είπε να μην διακόψει η σύνοδος, να αποσηματιστεί, να φυλακιστεί και να γίνει αποκοπή της χειρός μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου. Επριτάνευσε αυτή η γνώμη και πράγματι τον εφυλάκησαν απεσηματισμένο. Όμως υπάρχει κι άλλος από πάνω ο οποίος βλέπει το τι τον οδήγησε να ενεργήσει έτσι ο Άγιος Νικόλαος και τον επισκέφτη εις την φυλακή ο Κύριος μας μαζί με την Παναγία μας. Του έθεσαν το ερώτημα πώς βρίσκεται εκεί και γιατί και είπε ότι βρίσκουμε δια την αγάπη σου Κύριε εδώ. Και ο Άγιος, ο Κύριος τότε του έδωσε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, το οποίο βλέπετε στην εικόνα του Αγίου πάντοτε κρατιέται χαρακτηριστικά και η Παναγία μας το Ομοφόριον. Και πάντοτε θα έχετε δει και ο Άγιος Νικόλαος φέρει το Ομοφόριον σαν να το έχει προσθετό απ' έξω. Και ακόμη οι Αγιογράφοι κρατώντας αυτή την παράδοση, όταν ιστορούν το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου, στο επάνω μέρος ένθεν και εκείθεν, έχουν αγιογραφήσει την Παναγία μας και τον Κύριο, οι οποίοι τον απεκατέστησαν. Την άλλη μέρα μερικοί δικοί του πήγανε να του πάνε λίγο φαγητό στη φυλακή που έμαθαν ότι τον έχουν στη φυλακή και τον βρήκαν καθήμενο με ομοφόριον και με Ευαγγέλιον αποκατεστημένον από τον Κύριο. Γι' αυτόν τον λόγο
τον χαρακτηρίζει η Εκκλησία ως κανόνα πίστεως. Γνώριζε, είχε πιάσει καλά, σωστά το θέμα της πίστεως. Οι μέρες αυτές μας βρίσκουν εμάς τους Ορθοδόξους σε μια αναταραχή αναφορικώς με το θέμα της πίστης, της πίστεώς μας. Δίδουμε εξετάσεις αυτές τις ημέρες και είναι μια ανάγκη να το προσέξουμε, διότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προπαγάνδα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τα πράγματα υπάρχει εκδοχή να παρασυρθούν και να δεινοπαθήσουν. Εκτός της άλλης ζημιάς της γενικότερης που μπορεί να γίνει, αλλά και θα δεινοπαθήσουμε. Διότι αν ο Κύριος μας εγκαταλείψει, θα έχουμε και μαρτύριον ακόμη. Είναι πολύ σκληροί οι καθολικοί. Ιερά εξέταση θα έχουμε πάλι. Διότι όπως γνωρίζετε, κατά αυτά γίνεται προσπάθεια επανασυγκολήσεως, όμως εις βάρος της αληθείας. Διότι ένας ποιμένα σε μια πείμνη είναι καλό. Λίκο σε πείμνη δεν είναι καλό. Και είναι ανάγκη και εμείς να το προσέξουμε. Θα είναι κακός άνθρωπος αυτός που δεν αγαπάει. Αλλά θα είναι και κακός αυτός που συμφωνεί εκεί που δεν πρέπει να συμφωνήσει. Διότι άλλο αγάπη και άλλο συμφωνία. Αγαπώ διότι είσαι άνθρωπος. Διότι φέρεις την εικόνα του Θεού. Δεν συμφωνώ όμως με τα λάθη σου, με την αίρεσή σου. Το δεν συμφωνώ. Έχω υποχρέωση να μην συμφωνήσω. Θα μου ζητήσει λόγο ο Θεός. Άλλο το να σε αγαπώ, έστω κι αν είσαι μωαμεθανός, αν είσαι παπικός, αν είσαι βουδιστής, αν είσαι δεν ξέρω τι. Η Εκκλησία μας μάλιστα αναλαμβάνει και να τους κυδέψει. Είναι άνθρωποι. Αλλά τις δοξασίες όμως έχω δικαίωμα να μην συμφωνήσω μαζί σου στις δοξασίες σου. Αυτό είναι το εξεταστέο. Δεν είναι το αν σε αγαπώ. Την αγάπη όλοι τη θέλουνε. Αλλά παραπάνω από την αγάπη υπάρχει αλήθεια. Όσον δεν υπάρχει αλήθεια μέσα στην αγάπη, η αγάπη πλέον γίνεται ψέμα. Αυτό που είναι κάτι που πρέπει να προσεχθεί κατά αυτά. Μιλάμε για τον Άγιο Νικόλαο απόψε. Ξέρετε ένα χαρακτηριστικό του Αγίου Νικολάου? Ο Άγιος Νικόλαος, όπως ξέρετε και αν δεν ξέρετε μάθετε, έχει γεννηθεί στα Πάταρα. Εξού και επίσκοπος Πατάρων ο Μεθόδιος, αν έχετε ακούσει, εκεί, τα Πάταρα. Έπειτα έγινε επίσκοπος στα Μοίρα, της Λυκείας. Όταν εκοιμήθη, ήταν ολόσωμος και θα είναι ασφαλώς ολόσωμος μέχρι σήμερα ο Άγιος Νικόλαος. Μετεφέρθη το Άγιο Λειψανό του στον Πάρη της Ιταλίας. Και ο Σάκης εκεί εγένετο λειτουργία, έβαζαν λέβητα από κάτω από τα πόδια του και έβγαινε μύρο. Και οι κληρικοί κρατούσανε όσο μπορούσανε πιο πολύ ώρα τη λειτουργία να συνάψουν περισσότερο μύρο. Όταν όμως η παπική εκκλησία εγκατέλειψε την Ορθοδοξία και έκαμε δικιά της εκκλησία από εκεί και εκεί ελειτουργούσε παπικός ιερεύς, ο Άγιος Νικόλαος δεν έβγαζε μύρο. Μια και μιλάμε για αυτόν. Δεν ξέρω αν δεν ήξερε. Εγώ μου φαίνεται κάτι ήξερε περισσότερο από μένα. Και αυτή έγινε η αιτία που τον πούλησαν στους Ρώσους οι Καθολικοί. Διακρίνεται ότι τον έχουνε. Παρουσιάζουν ένα κενοτάφιο εκεί. Τίποτα. Δεν έχουν τίποτα μέσα. Είναι πουλημένο στους Ρώσους. Οι Ρώσοι έχουνε 83 Άγια Λείψανα ολόκληρα και τα διατηρούν μέχρι σήμερα σαν αρχαιολογία όμως. Αυτούς που ξεναγούν εκεί δεν τους μιλούν ότι αυτά είναι απότοκα Ορθοδόξου πίστεως και διατηρούνται με τη χάρη του Θεού, όπως σας έλεγα όταν σας ομιλούσα για τον Άγιο Νεκτάριο. Εκεί ασφαλώς πιστεύω ότι είναι και το Λείψανο του Αγίου Νικολάου. Αυτός λοιπόν είπε, όχι, δεν σας δίδω μύρον. Και δεν έδωσε μύρον. Και τον επούλησαν διότι δεν τους χρειαζόταν. Δεν του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ολόσωμος.
Ο Άγιος Νικόλαος είναι όλος μας. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι άλλο αγάπη και άλλο πίστη. Έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε την πίστη μας. Σωστή, όπως μας την έδωσε ο Θεός, διότι τότε θα πιστεύουμε και σωστά. Όταν θα πράττουμε σωστά. Διότι εμείς αν αρχίσουμε και δεν πράττουμε σωστά, άρα δεν πιστεύουμε σωστά. Διότι η ορθοπιστία αποδεικνύεται από την ορθοπραξία. Γνωρίζετε, έτσι παρεμπιπτόντως το δείχνει το θέμα, πόσα πράγματα έχουν τροποποιηθεί. Κατά αυτά γίνεται μια επιτροπή, δεν ξέρω αν έγινε, και θα συναντηθούν δυτικοί με ανατολικούς να συζητήσουν τι να συζητήσουν. Παπικοί δεν είναι διατεθειμένοι να φύγουν από τις δοξασίες τους ούτε μια τρίχα. Να επιστρέψουν, λέει, οι άσωτοι. Εμείς είμαστε οι άσωτοι. Πώς θα γίνει αγάπη λοιπόν, εν προκειμένου? Πρέπει να αρνηθούμε τον Χριστό. Πρέπει να αρνηθούμε την ορθότητα της πίστεως για να γίνει αγάπη. Και χωρίς την πραγματική αγάπη τον Χριστό, τι σχέδιο αγάπη θα είναι αυτή? Νιώθετε? Σας πάω πιο πίσω, μια και ήρθε μπροστά αυτό το θέμα. Όταν ζούσε ο Μακαρίτης, ο Αθηναγόρας, επήγε με τον προαυτού Πάπα στα Ιεροσόλυμα. Και εκεί συνειδήθησαν κάπου και τα συζητήσανε. Αλλά χωρίς τον ξενοδόχο όμως. Δεν πήγανε στον τάφο του Χριστού να του πει ο Αθηναγόρας, έλα εδώ αδελφέ Παύλε, δεν πάμε μέχρι τον ξενοδόχο να τον ρωτήσουμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα. Και αν σου δώσει το φως της Αναστάσεως, εγώ θα σου φιλήσω την πατούβλα. Εφόσον 2000 χρόνια δεν σου δίνει το φως της Αναστάσεως, εγώ πώς θα τον αρνηθώ? Δεν είναι κακό και για τους δυο μας? Και για σένα που έφυγες και εγώ που σε ακολουθώ και θα καθούμε και οι δύο, δεν είναι καλύτερα να μείνω εδώ που μένω? Μήπως εσύ επιστρέψεις ποτέ? Τι σχέδιο αγάπη είναι αυτή? Γι' αυτό δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ. Είπε ο Χριστός μας ότι το Πνεύμα το Άγιον του Πατρός εκπορευόμενον. Πώς εσύ τολμάς, άνθρωπε, να πεις και εκ του Υιού? Δεν ήξερε ο Χριστός? Τι είναι το φιλιόκουβε? Δεν είναι αυτό και εκ του Υιού? Δεν είναι τίποτα αυτό? Θα το αρνηθούνε αν το αποαλείψουν, αν το βγάλουν, αν το πετάξουν και πούνε εμείς δεν το λέμε πλέον, να είναι ευλογημένο. Θα πάψει ο Πάπας να λέει ότι είναι πρώτος, να έχει το πρωτίον, για δεν είναι πρώτος στην πραγματικότητα. Θα πάψει να λέει ότι είναι αλάθητος, θα τα εγκαταλείψει αυτά? Τότε δεν έχουμε κανένα λόγο, γιατί να είμαστε μία πίμια. Να μην είμαι μία πίμη αναστημένος. Γιατί? Θα πάψει να λέει ότι η Παναγία μας ήταν άσπυλο και να τη βλαστημάει? Ή το άσπυλο της Παναγία μας? Θα πάψει να εορτάζουν γάμο της Παναγίας μας με τον Ιωσήφ? Το ξέρετε ότι υπάρχει στην Εκκλησία την Καθολική εορτή του γάμου της Παναγίας. Ξέρετε ότι πιστεύουν ότι στο καθαρτήριο πυρ το λεγόμενο, ότι μπορεί να περάσει μετά στην κόλαση εκεί από ένα πυρ για να καθαριστούν οι αμαρτίες εκ των υστέρων? Γνωρίζετε ότι λέγουν ότι αν έχω εγώ πολλά καλοσύνη σκάμη, μπορεί να πάρεις εσύ και να δώσεις έναν άλλο να σωθεί αυτός πέρα από εκεί? Το ξέρεις αυτό? Θα τα αφήσουν αυτά? Αν τα αφήσουν από τώρα να πάμε όλοι εκεί πέρα στη Ρώμη, πλέκοντας να πάμε, να φιληθούμε. Αλλά δεν θα αφήσουν τίποτα. Τίποτα δεν θα αφήσουν. Και τότε τι θα γίνει? Τι σχέδιο αγάπη είναι αυτή? Δεν ξέρω. Ξέρετε ότι ο Χριστός είπε, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού. Ξέρετε ότι δεν βαπτίζουν αυτοί? Ξέρετε ότι είπε, λαβών το ποτήριον πίεται εξ αυτού πάντες? Ξέρετε ότι δεν κοινωνούν αυτοί? Ξέρετε ότι δεν έχει να ξαναπάτε προσφορά στην εκκλησία, γιατί δεν έχουν θυσία? Και πεθάνετε, θα πάτε σαν το χίλι στα μπέλη, δεν έχει τίποτα από εκεί κάτω.
Τα ξέρετε αυτά? Πώς λοιπόν? Από πού και πού έχουμε να ρωτάσουμε τον Νικόλα σήμερα εμείς? Από πού? Εφόσον εμείς λέμε να κάνουμε αγάπη, με ποιον θα κάνουμε αγάπη και πώς θα κάνουμε αγάπη? Αγάπη είναι να προσευχόμεθα, αλλά και αυτοί να θελήσουν να επιστρέψουν. Πώς θα ενδώσουμε εμείς τα δογματικά πράγματα? Πώς θα κάνουμε εμείς με πέντε δάχτυλα το σταυρό μας, εφόσον πρέπει να το κάνουμε με τρία? Πατήρι, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Παναγία και Πάπα δεν είναι θεοί. Για αυτούς ο Πάπας είναι Θεός. Για αυτούς η Παναγία είναι Θεός. Πώς θα γίνει? Είναι έτσι? Δεν είναι πέντε? Άλλο. Καταλάβατε? Λοιπόν, ας τα προσέξουμε αυτά. Εμείς λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά και ερωτοτροπούμε. Να κάνουμε αγάπη. Τι αγάπη να κάνεις, καλέ μου? Να κάνουμε αγάπη. Να κάνουμε όμως το σωστό. Και τώρα ακόμη να κάνει αβαρίες η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά όχι στα δογματικά θέματα. Να κάνει αβαρία. Να πει φερρυπίνοι παπάδες που δεν τα θέλουν κιόλα να μην έχουν γένεια. Καλά, άλλοι τους, μην έχουν γένεια. Τα βάλανε λαϊκοί σήμερα τα γένεια. Τους άβγαλε ο διάβολος και τα βάλε στους λαϊκούς τα γένεια. Τα βγάλε τους παπάδες. Και καυκάτε. Δεν θέλουν να χωράσα. Να μην έχουν για τις δεστέμιδες. Θα να πάνε και στο καμπαρέ αύριο. Να πάνε και στο καμπαρέ. Τα δευτερεύοντα σκάμουνε. Αλλά στα θέματα τα άλλα, τα δογματικά, θα είναι αγάπη αυτή. Τι σχέδιο αγάπη θα είναι αυτή? Για σκεφτείτε το. Και βάλτε το στην προσευχή σας. Να προσεύχεστε. Διότι κινδυνεύουμε αυτές τις μέρες. Και θα βρεθούμε αντιμέτωποι που ευρέθησαν άλλοι που εμείς, διότι δεν ευρέθημε, δεν τους πιστεύουμε τους ανθρώπους αυτούς. Σε δύσκολες ημέρες θα βρεθούμε. Λέλαψε μεγάλη γύρω μας. Τρικυμία μεγάλη γύρω μας. Και αν δεν πάμε να ξυπνήσουμε τον Χριστό, να σηκωθεί και να πει σιώπα πεθύμωσον, χανόμαστε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω-γύρω, ε? Βλέπετε τι γράφουν οι εφημερίδες. Είναι οργανωμένη η επίθεση κατά της Ορθοδοξίας. Όλοι, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, κόκκινοι, κατά της Ορθοδοξίας. Όχι κατά του παπισμού, όχι κατά του πρωτοθεσμού, όχι κατά του Ισλαμισμού. Όχι, όχι, όχι. Κατά της Ορθοδοξίας. Αυτό το καρφί στο μάτι. Είδατε τι γίνεται στη... Διαβάζουν σήμερα, ε? Τι γίνεται στη Εφανία, ε? Ξέρετε τι λέγει ο διάβολος, ξέρετε τι λέγει? Εγώ τους έβαλα, λέει, Προκόπη, να σου κάνουνε αυτά. Αλλά και αυτούς όλους, λέει, τους έχω εδώ μέσα. Που σε κατηγορούνε. Ακούς? Ένας βάρο χίλια τριγόνια. Εκεί σε κατηγορούνε. Αλλά όλους αυτούς τους έχω βάλει εδώ πέρα μέσα. Γιατί δεν σε κατηγορούνε σωστά. Πού να τα πιάσει ο άνθρωπος αυτά? Διαβάζει εφημερίδες ο άνθρωπος. Βλέπεις εδώ οι παπάδες τι κάνουν και... Μόνο η Ορθοδοξία βάλε. Θέλετε να σας πω κάτι, μια και σας το φύγω? Γιατί πολλοί σκανδαλίζονται. Επιτρέψτε μου. Τι το κατηγορείς τον Άγιο, τον Άγιο Κεφαλνίας, ότι τεμάχιασε τον Άγιο Γεράσιμο? Πού είναι τα κομμάτια που του έπρεπε, που έδωσε? Πού είναι τα κομμάτια που έδωσε? Ποιος παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο ή στο εξωτερικό να πει ότι εγώ έχω λίγο από το δάχτυλο του Αγίου? Έχω λίγο από... Γιατί αυτό δεν έγινε τώρα, έχει γίνει πολύ γρηγορότερα. Πόσον μπλέκουν και Τίτο παραμυθίας μέσα κλπ. Πολύ γρηγορότερα. Κατά συνέπεια εκείνοι που το πήρανε, δεν το πήρανε, τι να το κάνουν, το πουλήσουν? Να πάρουν πετρέλαιο, να το δώσουν για ανταλλαγή? Αν πήρε ένα λείψανο για ευλογία, το πήρε για να το προσυνήσουν οι πιστοί του, οι Μητροπολίτες του, το μοναστήρι του κλπ. Πού είναι αυτά τα? Πού είναι αυτά τα κομμάτια? Και δεν μου λέτε, ποιος του παρέδωσε του Προκοπίου τον Άγιο Αρτιμελή? Ποιος μας λέγει ότι το δάχτυλο αυτό δεν λείπει από την ημέρα που τον βγάλουν από τον τάφο? Η εκδορά αυτή δεν είναι από το τσαπί που τον έβγαλε, που τον έκοψε εκεί πέρα. Και χίλια δυο άλλα πράγματα που έγιναν. Ποιος του παρέδωσε του ανθρώπου και του ζητάνε σήμερα λογαριασμό ότι τεμάχησε τον Άγιο? Αλλημονόμαστε την ημέρα Κρίσεω. Γι' αυτόν που λένε αυτά και γράφουνε, και εμείς που συνευδοκούμε στην οπτική. Εάν αύριο γίνει ανακήρυξη Αγίας της Οσίας, αυτής που σας έλεγα μια μέρα που έγινε παρεξήγηση, θα κατηγορηθεί ο επίσκοπος ότι λείπει δάχτυλο, και το κλέψε ο επίσκοπος, ότι λείπει δάχτυλο από το πόδι, λείπει κομμάτι από εδώ κλπ. Το έχω σήμερα εγώ, από σήμερα. Πριν γίνει η Αγία, το έχω από σήμερα το δάχτυλο.
από την εκταφή. Ήμουνα στην εκταφή. Το πήρε το σαπί από πάνω και έπρεπε τα μάζεψα από εκεί πέρα αυτά που πήρε το σαπί. Που εχάλασε εκεί πέρα και τα έχουμε ορισμένοι άνθρωποι αυτά. Και λείπουν από το Λίτσανο. Τα κλεψέ και τα πούλησε ο αύριον Μητροπολίτης. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Δεν ξέρετε τι τεφταίνετε. Από πού και πού. Ένας ποντίτης θα σκοτεί να πάει στη Τουρκιά. Τι δουλειά σας εκεί πέρα. Τον έστειλαν οι άλλοι. Τον έστειλε η προπαγάνδα. Τι δουλειά είσαι εσύ απάνω να πας. Αυτός να βάλει τη μύτη κάτω. Όχι, είναι όργανο. Για να καταποθεί η Ορθοδοξία. Να φύγει από τη μέση ο Χριστός. Αλλά δεν πρόκειται να φύγει ο Χριστός. Οι πέντε που θα μείνουν, αυτοί θα μείνουν. Και χαρά στους ανθρώπους που θα κατορθώσουν να μείνουν κρατώντας την ορθή αυτή πίσω. Δεν έχω κατά κανενός. Απλώς διαφωτίζω μια κατάσταση που δεν την έχουν πιάσει ορισμένοι άνθρωποι. Πώς έχει αυτό το πράγμα και τι γράφουνε αυτοί. Αλίμονό του. Στο δεύτερο μέρος του Αγίου υπάρχει η μεγάλη αυτή αρετή της πραότητος. Τον παρουσιάζει ως εικόνα πραότητος. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτή η αρετή της πραότητος αφενός και αν έχετε ποτέ σας επιδιώξει να αποκτήσετε αυτή την αρετή. Γιατί έχετε προσέξει τι έχει πει ο Χριστός μας για αυτή την αρετή. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία. Το μάθετε, ξέρετε πώς ερμηνεύετε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού ουδέν ήθος ουδέ ουδέ ουδέ. Πηγαίνετε λέει να φιλοσοφήσετε, πηγαίνετε να μελετήσετε, πηγαίνετε να απασχοληθείτε με τα κρίνα του αγρού, τα οποία ούτε νέθουνε, ούτε ποτίζουν, ούτε βάφουν, ούτε και τούτης γίνονται που ντρέπεται ο άνθρωπος να τα βλέπει ακόμη ανώτερα από τη δόξα του Σολομώντος. Έτσι λοιπόν να πάτε μετά σπουδής να ενδιαφερθείτε να αποκτήσετε την πραότητα. Τον είδετε ποτέ το Χριστό μας έξω του εαυτού του να χάνει τον ελεγχό του? Γιατί εμείς χάνουμε πολλές φορές τον ελεγχό μας? Γιατί ντρεπόμαστε για λογαριασμό μας εκ των υστέρων? Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μας παρακολουθούν και περιμένανε μια άλλη συμπεριφορά σε μια δύσκολη στιγμή βλέπουν άλλα και σου λέει δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί? Διότι ποτέ δεν σκεφτήκαμε στα σοβαρά ότι πρέπει να είμαι θαπράει σε όλες τις καταστάσεις. Και τούτο δεν το έχουμε διότι δεν πιστεύουμε ορθώς. Εάν ο άνθρωπος πιστεύει σωστά, πιστεύει ορθά, τότε πιστεύει στην πρόνοια του Θεού. Πιστεύει ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, ότι διοικεί τα πάντα, ενεργεί τα πάντα, μπορεί να προλάβει και δεν προλαμβάνει για λόγους ορισμένους και τα τι αυτά, και τότε ο άνθρωπος μένει πράος και σου λέει εφόσον ο Θεός το ξέρει, εγώ τι να ενεργήσω και τι να κάνω. Λείπει αυτή η πραότηση από τον άνθρωπο που είναι μια μεγάλη αρετή, που αποδεικνύεται η πραότης του ανθρώπου από την πίστη του ανθρώπου. Μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ειρήνη, δεν έχουν πραότητα. Και τούτο το βλέπουμε στα δικαστήρια, το βλέπουμε σε άλλες πολλές εκδηλώσεις. Και ακούμε μάλιστα πολλούς ανθρώπους που λένε ότι εγώ δεν πειράζω κανέναν. Μου αρέσει η ειρήνη, μου αρέσει η γαλήνη, μου αρέσει η πραότης. Αλλά άμα με πειράξουνε όμως, άρα το θηριάκι είναι μέσα κοιμόμενο. Απλώς περιστάσεις. Περιμένεις για να το βγάλεις το θηρίο αυτό έξω. Να φάει και σένα, να φάει και εμάς τους υπολείπους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο άνθρωπος θα προσέξει τον εαυτόν του σε εκείνη την ωραία παραβολή την οποία έχει πει ο Χριστός μας του καλού Σαμαρίτου. Εκεί φαίνονται οι τρεις καταστάσεις του ανθρώπου. Φαίνεται ο ληστής ο οποίος επήρε κάτι το οποίο δεν είχε δώσει. Ξένο πράγμα. Φαίνεται ο ιερεύς και ο λεβίτης, ο οποίος δεν επήρε, δεν επήραν αυτοί μάλλον, αλλά και δεν έδωσαν όμως τίποτα. Ελθόντες, ειδόντες, αντιπαρήλθον. Και φαίνεται και ο Σαμαρίτης, ο οποίος δεν επήρε, αλλά έδωσε. Στην τρίτη κατάσταση πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Να μην είναι καλός με τους καλούς και κακός με τους κακούς. Ή δυνατόν να μπορέσει
να αφομοιώσει και των κακών ακόμα. Αλλά διότι δεν έχει πίστη ορθή και δεν πιστεύει απόλυτα στον Χριστό και ακόμη αυτός κανονίζει τα του εαυτού του, γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές ακούμε λόγια και εκφράζονται και βλασφημίες ακόμη και φεύγει η χάρη του Θεού. Μπαίνετε σε σπίτια χριστιανικά και έχουν τα παιδιά μεταξύ των να μιλήσουν μια εβδομάδα. Βλέπεις, είπε κάποιο λόγο ο σύζυγος κλπ. Και δεν του ομιλεί η γυναίκα του 15 μέρες. Ή ο σύζυγος ή στην σύζυγον δεν ομιλεί. Ή ο πατέρας προς το παιδί ή ο συνάδελφος προς το συνάδελφο κλπ. Και εντούτοις λέγεται χριστιανός και εντούτοις κατά Κυριακάς τα Συριακάς εκκλησιάζεται και εντούτοις κρατάει το Πάσχα το φως της Αναστάσεως στο χέρι του και χίλια δύο άλλα πράγματα. Όμως ειρήνη πραώτης δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή. Χρειάζεται μια καλλιέργεια εις βάθος του ανθρώπου. Αυτή η εις βάθος καλλιέργεια δεν γίνεται. Ο Άγιος την είχε αυτή την πραότητα σε δόγμα ανακηρύξεις των εαυτών του. Λέγω ελείψη πίστεως ορθής και ταξινομήσεως ορθής μέσα μας δεν υπάρχει. Φεύγει η πραότητα. Και όταν τα πνεύματα ανάψουν λίγο, όταν ζητήσουμε εκδίκηση, ικανοποίηση, το λόγο, το δίκαιο και τα τι αυτά, η χάρη του Θεού αμέσως φεύγει. Και λέει το εξής, εφόσον θα τα τακτοποιήσεις μόνος σου, εγώ δεν χρειάζομαι πλέον να είμαι εδώ. Αυτό γίνεται. Εφόσον ο άνθρωπος δεν πρέπει να σκέπτεται έτσι. Πρέπει να τα αφήνει όλα στο θέμα και στο θέλημα του Θεού. Τότε ό,τι να συμβεί δεν έχει φόβο. Είναι εξασφαλισμένο διότι ο Χριστός γνωρίζει τα πάντα. Πώς να κυβερνήσει και τι επιτρέπει. Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις, ο Χριστός μας επιτρέπει από σκοπού πειρασμούς για να φανούν οι δόκιμοι, λέγει ο Παύλος. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ανάγκη γάρτα σκάνδαλα για να φανούν οι δόκιμοι. Τότε θα σε ειδώ όταν τα πράγματα φουρτουνιάσουν, όταν τα πράγματα αγριέψουν, όταν συκοφαντηθείς αδίκως, όταν πούνε λόγια τα οποία δεν τα έκανες. Θυμόσαστε ο Άγιος Νεκτάριος πώς αντιμετώπισε τη μεγάλη αυτή σκευωρία και συκοφαντία. Γιατί ο Προκόπης τώρα ο κεφαλήν είναι τίποτα, τελευταίος είναι τώρα. Έχουν περάσει άλλοι στα χέρια σαν αυτό. Έχουν λιθοβοληθεί, έχουν ευθυστεί, έχουν ξεφτελιστεί άλλοι για το χατήρι του Χριστού. Πολλοί, πολλοί έχουν. Τι έγινε τότε, δεν μίλησε κουβέντα. Ο Άγιος Νεκτάριος. Του είπανε που τα ρίξε τα νόθα, τα έχει ρίξει μέσα στο πηγάδι και λοιπά. Τίποτα δεν μίλησε. Ούτε άναψαν τα αίματά του, ούτε τίποτα. Κύριε, ξέρω εγώ, ή δεν ήταν λόγιος, ή δεν ήξερε να απαντήσει, ή δεν ήξερε να τους καθυλώσει, ή δεν ήξερε να τους αφορήσει. Όλα τα ήξερε, αλλά δεν έκαμε τίποτα από αυτά. Απλώς γύρισε τα βλέμματά του και κοίταξε την εικόνα του Χριστού μας επάνω. Ο Χριστός δεν ήξερε να απαντήσει στον Πιλάτο, και εκείνος σε σιώπα. Δεν απήντησε. Πράος, μπουνάτσα. Και ο Σατανάς πάει να σε συμπαρασύρει. Πάει να σε τραβήξει. Πόσο κόσμο ξεσήκωσε. Ένας δίδει εξετάσεις εκεί. Πόσο κόσμο έχει πιάσει απ' έξω τώρα. Το οποίο τον τηγανίζει, τον χορεύει στο ταψί μέρα νύχτα. Πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος. Διότι όταν βλέπει και βυθίζονται τιτανικοί, οι βαρκούλες να τραβηχτούν στις άκρες. Αλλά εμείς πάμε κοντά στα δεσυλάτια και καυγίζουμε και λέμε και εμείς τα δικά μας. Και τι ξέρεις εσύ, και τι ξέρω εγώ από αυτά τα οποία γίνονται. Βλέπεις κολοσσούς και βυθίζονται, που αν βυθίζονται, τραβήξου από την άκρη. Και προσεύχου, πρόντισε να ξυπνήσεις αυτόν που κοιμάται στην πλώρη, να πεις ιόπα φεφήμος όλη στην εκκλησία. Δεν το πεις, αλίμονός σου. Διότι όπως πάνε τα πράγματα, δεν θα γίνονται κληρικοί. Και όταν δεν γίνονται κληρικοί και δεν σε διαβάσουν αύριο, θα τα συζητήσουμε. Και όταν δεν θα υπάρχουν κληρικοί να σου διαβάσουν ένα τρισάγιο αύριο, θα τα συζητήσουμε. Να μου γράψεις από εκεί, αν είμαι εδώ ακόμη. Τότε θα μάθεις τι πάει να πει η Ορθοδοξία και πώς έπρεπε να την υποστηρίξει την Ορθοδοξία. Και να μην είσαι. Και αλήθεια να είναι όλα αυτά. Εμάς δεν μας συμφέρουνε. Αλήθεια να είναι. Δεν βγαίνει τίποτα από εμάς. Δεν ικανοποιούμεθα τίποτα εμείς. Ούτε ωφελούμεθα τίποτα εμείς. Γιατί κανένας δεν ελπίζει για αυτή την κατάσταση. Όλοι ενιώσαμε άγρια και αν είναι δυνατόν και εμείς να δακώσουμε σε έναν βαθμό. Κανένας δεν είπε στον Χριστό τα συλληπιτήριά μου.
Όλοι είπανε γιατί τους ανέχεσαι αυτούς. Και πού είναι ο Χριστός και πού είναι ο Άγιος να τον κεραυνώσει. Και γιατί το σκέφτεσαι γρηγορότερα, εφόσον μπορούσε να τον κεραυνώσει και δεν τον κεράμωσε. Μήπως είναι ψέματα ή μήπως ήθελε να πάει το λειψανό του εκεί. Για δεν βάλεις αυτό μέσα να φυλαχτείς από το διάβολο. Ε, αγριεύεις, ε. Πού είναι η πραγματικότητά σου, πού είναι η πίστη σου η ορθή, πού είναι η ταξινόμηση μέσα σου και η διαφώτιση του άλλου που δεν ξέρει, που διαβάζει την ψωροφυλάδα εκεί πέρα και σου λέει εδώ θα μας στείλει η απογευματινή στον παράδεισο και η ελευθεροτυπία. Πού? Αυτή λοιπόν την αρετή οι περισσότεροι χριστιανοί δεν την έχουμε. Πάτε σε σπίτια χριστιανικά και ακούτε και σύονται μέσα από τις φωνές και από τα νεύρα. Και σου λένε άνθρωποι είμεθα, δεν είμαστε χριστοί. Είναι βλασφημία μεγάλη να το λέει αυτό το πράγμα. Ο χριστιανός. Ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος. Είναι υπεράνθρωπος ο χριστιανός. Ο χριστιανός είναι άλλο πράγμα. Δεν τρώγεται σαν τους άλλους. Δεν είναι σαν τους άλλους ο χριστιανός. Είναι παραπάνω από τους άλλους. Γιατί έχει Χριστό μαζί του. Βλέπει διαφορετικά. Κρίνει διαφορετικά. Ανέχεται. Διώκεται δεν διώκει. Υβρίζεται δεν υβρίζει. Θύεται δεν θύει. Ένα πράγμα παράξενο ο χριστιανός. Σταματάνε όλοι μπροστά του. Βαβέ, έλεγαν οι πρώτοι χριστιανοί όταν έβλεπαν τις γυναίκες τις χριστιανές. Που σήμερα, αν ξυπνήσουν εκείνοι και δουν τις χριστιανές γυναίκες, θα φοβηχτούν και θα φύγουν. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να την έχετε όλη αυτή την αρετή της πραότητος. Αλλά μας λείπει δυστυχώς, διότι δεν υπάρχει αυτή η ορθή πίστης. Το τρίτο του μέρος είναι το θέμα της εγκρατείας. Εγκρατείας λέει διδάσκαλος. Εδίδασκε από μικρό παιδί την εγκράτεια. Πώς την εδίδασκε, θα πει κανείς. Με το ότι Τετάρτη και Παρασκευή δεν έπιανε το στήθος της μάνας του να φάει γάλα. Μόνο μια φορά την ημέρα μετά την δύση του ηλίου. Δεν είναι ο μόνος Άγιος που το κάνει αυτό. Εμείς εδώ οι Αθηναίοι έχουμε και τον Άγιο της Δομβούς, πώς τον λέμε, Σεραφείμ. Τον Άγιο Σεραφείμ της Δομβούς. Και αυτός Τετάρτη και Παρασκευή δεν έπιανε το στήθος της μάνας του να φάει γάλα. Από τότε λοιπόν παρουσιάζεται ως διδάσκαλος της εγκρατείας. Η εγκράτεια παρουσιάζεται με πολλές όψεις. Είναι εγκράτεια γλώσσης. Είναι εγκράτεια γαστρός. Είναι εγκράτεια σαρκός. Είναι εγκράτεια οφθαλμών οράσεως. Είναι εγκράτεια ακοής. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι εγκρατής σε όλα αυτά. Να μην έχει ακράτεια σε τίποτα. Να μην παρασύρεται από τίποτα το περιττό. Όλα αυτά να τα κυδαιμονεύει, να μην το κυδαιμονεύουν. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε εμάς. Υπάρχουν αντρόγενα κατά αυτάς που εφόσον νηστεύουν από τη χύτρα, δεν νηστεύουν από το κρεβάτι. Δεν ομιλώ για τους πόρνους ή για τις πόρνες, τις κοπέλες και τους νεαρούς οι οποίοι δεν συστέλλονται από τίποτα και δεν γνωρίζουν τίποτα. Δεν ομιλώ για τους μιχούς και για τις μιχαλίδες. Ομιλώ για τους λεγόμενους χριστιανούς οι οποίοι ετοιμάζονται να δεχτούν τον Χριστό. Νηστεία αυτή την έκανε το πρώτον ο προφήτης Μωσής. 40 μέρες και 40 νύχτες έμεινε άσιτος επί του όρου Σινά για να πάρει τον λόγον του Θεού επί λιθύνων πλακών. Εμείς νηστεύουμε αυτήν την ελαφρά νηστεία προκειμένου να λάβουμε τον λόγο του Θεού σε σαρκωμένον εκ της Παναγίας Παρθένου. Και δεν το κάνουμε. Ένα μικρόν αγώνα δεν το κάνουμε. Που είναι υπέρ μας ο αγώνας αυτός. Δεν το κάνουμε. Και τούτης τον εορτάζουμε τον Άγιο Νικόλαο. Τα μάτια μας δεν τα εκρατεύουμε. Δεν αρκούμεθα στα απαραίτητα. Ώρες μάλιστα σήμερα στεκόμαστε μπροστά στην τηλεόραση και διδασκόμεθα πολλές φορές εκτός ορισμένων της από ένα δαιμονοκούτι καθαρά. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν πίσω, τολμώ να πω ούτε ένας δεν πιστεύει σε τίποτα. Αν είναι κάποια εξαίρεση, χαλάλι. Εύχομαι να γίνουν όλοι. Αλλά ούτε ένας σχεδόν. Και εν τούτης καθήμεθα εκεί, με ανοιχτό το στόμα, ακόρεστα, συνεχώς. Εις βάρος της προσευχής, εις βάρος της άλλης αναγνώσεως, εις βάρος της αυτοεξετάσεως του εαυτού μας, να βρούμε τον παλιάνθρωπο που υπάρχει μέσα μας και να τακτοποιηθούμε. Και έχουμε χαζέψει κάτω από αυτό το κουτί εκεί. Το οποίο οι Εβραίοι δεν το έχουν στα σπίτια τους. Σας το είπα και άλλοτε, οι Εβραίοι δεν το έχουν στα σπίτια τους. Αφενός, κοινά που διδάσκουν εμάς οι Εβραίοι δεν θέλουν να τα ακούσουν οι ίδιοι,
και να μην τα ακούσουν και τα παιδιά τους. Για τα παιδιά τους θέλουν να τα μορφώσουν. Θα κάνουν επιστήμονας να κυβερνήσουν τον κόσμο. Δεν θα έχουν να γίνουν υπάλληλοι ούτε χειρόναρτες. Είδατε κανένα τέτοιον Εβραίο? Και δεν έχουν αδειά να καθίσουν να γίνουν τα χαζοκούτια. Αυτά πολλά πρέπει να μας διδάσκουν. Αλλά εμείς δεν τα προσέχουμε. Γράτεια λοιπόν είναι από πολλές πλευρές εμάς σήμερα. Αν θα ήθελα να σταθώ στη βλαστημία που θα γίνει σήμερα εις βάρος του Αγίου Νικολάου, τότε ο Άγιος Νικόλαος έπρεπε να σκοθεί με το ραβδί και να σπάσει πολλά κεφάλια σήμερα Νικολίδων. Οι οποίοι, παρά το πείσμα, γιατί ξέρετε, εορτάζει πάντοτε μέσα στο 40 ημερό αυτό ο Άγιος Νικόλαος, δεν είναι μεταξύ των κινητών εορτών, πάντοτε στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου, είναι μέσα στο 40 ημερό. Είναι η μέρα νηστείας, έχει κατάλυση ίνου και ελαίου. Ούτε σε κατοχή ήμεθα, ούτε πεινασμένη ήμεθα, όλοι ήμεθα ξεχυλισμένοι. Με 200 αρρώστιες ο καθένας από το φαγοπότι. Κοντεύουμε να τρελαθούμε από το φαγοπότι. Και εν τούτης, λες και πρόκειται να δεχτούμε ανθρώπους που θα μας πούνε τα χρόνια πολλά, που έρχονται δεν ξέρω πού, πεινασμένοι, για να τους ταΐσουμε εμείς. Και καταργούνε την νηστεία σήμερα του Αγίου, που για να έχουν την ευλογία τους, και οι μεν και οι δε, θα έπρεπε να μιμηθούν τη ζωή του Αγίου. Χίλια δυο πράγματα λαδερά θα μπορούσαν να φτιάξουν σήμερα στο σπίτι τους. Μέχρι καλαμαράκια να έχουνε, μέχρι σοπιές, μέχρι λαχανόπιτς, ωραία φαγητά, που οι άλλοι τα έχουν μπουχτίσει όλοι αυτοί οι κύριοι με τα αρνιά και με τις μπριτζόλες και με τα άλλα που θα τους παρουσιάσουν σήμερα. Τα έχουν μπουχτίσει αυτά, τα τρώνε κάθε μέρα. Αν τους παρουσίαζες ένα μενού σήμερα λαδερό, θα γλύφα τα δάχτυλά τους οι άνθρωποι και θα σου λέγανε και ευχαριστώ. Και θα τους έδινε την ευκαιρία να καταλάβουνε ότι δεν είσαι Εβραίος. Ο Εβραίος στην πίστη του είναι 100%. Δεν φεύγει κατά κεραία. Κομμάλει στη γραφή και το μαξιλάρι και αδιαφορεί. Θα πάει στη συναγωγή του. Τα Εβραιόπουλα στο χέρι κλπ. Και εμείς ντρεπόμαστε. Γιατί να μην παρεξηγηθούμε? Από ποιον? Και πώς θα πεις του Ανικόλα, φεύγα Ανικόλα σήμερα, γιατί θα έχω ανθρώπους να με χαιρετήσουν? Τι θα σε χαιρετήσουν, παιδί μου, τι θα σου πούνε? Με βάση ποιον θα σου πούνε? Αν εγώ που σου δίνω την ευχέρεια να εορτάσεις την εορτή σου φύγω από το σπίτι, ποιος θα μείνει στο σπίτι τότε? Και τι τις θέλεις τις ευχές αυτών των απίστων που έρχονται, που δήθεν θα σε παραεξηγήσουν? Κάθε στιγμή θα φύγω εγώ. Τι μπορούν αυτοί να σου κάνουν να σε βοηθήσουν? Σε τι μπορούν να σε βοηθήσουν? Στα κορίτσια σου, στα παιδιά σου, στη δουλειά σου, στην υγεία σου, στο ταξίδι σου? Σε τι μπορούν να σε κάνουνε? Και εντούτοις, απιστία μέσα στην Ορθοδοξία από Άγιο, ο οποίος ήτο της εγκρατείας δάσκαλος από μικρό παιδί. Και όπως ξέρετε, η εγκράτεια, αν όχι τελείως ασιτία, η εγκράτεια όμως είναι μήτυρ πολλών αγαθών. Δεν θα υπήρχαν τρελάτικα σήμερα αν υπήρχε εγκράτεια. Δεν θα υπήρχαν. Δεν θα υπήρχαν διαφθορία και πορνεία εάν υπήρχε εγκράτεια. Κάντε μία τριήμερο νηστεία να δείτε ότι κλείσαν όλα τα διαφθορία. Σταμάτησαν όλα. Γιατί όλος αυτός ο σκόλιξ τρέφεται με κρέατα. Με μπριτζόλα, με μπιφτέκι, με χτυπητά αυγά κλπ. Έτσι διατηρείται. Αν γίνει νηστεία, κατελήφθη το φρούριο. Έπεσε αμέσως. Η διαφθορά σταμάτησε. Δεχόμεθα σήμερα. Ποιους δεχόμεθα? Ανθρώπους που δεν πιστεύουν? Τι σου χρειάζεται να έρθει σπίτι αυτός? Αν τον θέλεις να έρθει, να έρθει να τον διδάξει εν διάφορη περιπτώσει. Εάν πρόκειται να ενδώσεις για λογαριασμό αυτού και να διώξει τον Αγιό σου από το σπίτι και κατ' επέκταση το Χριστό που τον έκανε Άγιο και τον έχει Άγιο ακόμη, τότε τι δουλειά κάνουμε? Τι θα είσαι εσύ και τι θα είμαι εγώ? Για προσέξτε τα και βάλτε τα. Δεν είναι η μοναδική εορτή, είναι και άλλες εορτές. Θα έρθει του Αγίου Σπυρίδωνος αύριο. Θα έρθει του Αγίου Ελευθερίου την άλλη. Θα τύχουν άλλες εορτές του Αγίου Χαραλάμπους, δεν ξέρω πότε γρηγορότερα. Να είμαι θα διακριτική. Όχι ότι να μην κάνουμε μια θυσία στη γιορτή μας. Να την κάνουμε.
αλλά να είναι έγκυρος. Να είναι τοποθετημένη χρονολογικά όμορφα. Να πιάνει, να στήκει. Μη σκέφτεσαι παρεξηγήσεις και τα τιάφτα. Είσαι υποχρεωμένο να διδάξεις. Και θα διδάξεις με την ορθοπραξία. Γιατί αυτός που θα έρθει την ημέρα του Αγίου Νικολάου Φερρυππίν στο σπίτι σου και εσύ θα του παραθέσεις πασχαλινά τα πάντα, ξέρεις τι θα πεις στον Χριστό αύριο? Εγώ πήγα σε έναν δικό σου, ο οποίος είδα ότι δεν διαφέρει τίποτα από τα δικά μου. Είμαστε αρνητές της πίστεως εμείς. Καταλάβατε? Η πράξη, η ορθοπραξία είναι εκείνη που επιβεβαιώνει την ορθοπιστία. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ορθοπραξία, είναι δυνατόν? Δεν ξέρω, με συγχωρείτε με τον τόνο και με τον τρόπο που ομιλώ, αλλά νομίζω ότι έχουν κάποια ηθική βάση. Να πεις δεν πιστεύω τίποτα, εντάξει. Εάν δεν πιστεύεις τίποτα, δεν σε θέλω σπίτι μου. Αλλά ποιος έχει τη δύναμη να μην θέλει ορισμένους ανθρώπους στο σπίτι? Και θέλεις να μην έρθουν σπίτι σου? Τι να κάνω, να κλείσω την πόρτα? Σε βοηθήσω εγώ? Να μην πας εσύ. Μην πας εσύ όταν εορτάζουν και μην φοβάσαι, δεν θα έρθουν. Αλλά όταν εσύ πηγαίνεις, τι θα κάνουν αυτοί? Θα πρέπει να αποδώσουν. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Για μην πας μια-δυο φορές και σταμάτησαν τα πράγματα. Αλλά μας αρέσει και εμάς. Και ταυτόχρονα διεθνόμεθα ότι είμαι θα χριστιανοί. Πόσον η πράξη μας δείχνει ότι δεν είμαι θα χριστιανοί. Αν κάναμε κάτι χριστιανικό, αν επρόκειτο να ωφελήσουμε με τη στάση μας, με τη συμπεριφορά μας, με τα λόγια μας, να είναι ευλογημένο. Να το κάνουμε. Και πρέπει πάντοτε με πραότητα να γίνεται. Αναφέρει κι αλλού ο Παύλος. Τους έξω λέγει που αντιτίθεται εν πνεύματι πραότητος. Όχι με φωνές, όχι με αγριάδες. Διαφωτιστικά, νουθετικά. Νουθετήσετε τους ατάκτους. Νουθετήσετε, δεν υπάρχει τιμωρήστε. Νουθετήσετε τους ατάκτους. Θες του νουν. Θα ήθελα να το συζητήσουμε το θέμα. Θα ήθελα να το βάλουμε κάτω από το πρίσμα του Ευαγγελίου, από του Χριστού. Θα σου πει, α, εγώ δεν πιστεύω στο Ευαγγέλιο. Δεν χρειάζεται συζήτηση παρακάτω. Να χάνουμε φαιάν ουσίαν και βιταμίνες. Διακόπτουμε μέχρι εδώ. Διότι εγώ δεν έχω να σου κηρύξω τίποτα παραπέρα και να σου υπερθυμίσω και να σου παρουσιάσω τίποτα παραπέρα από αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο εγώ πιστεύω. Εφόσον εσύ το πιστεύεις, σταματάει η συζήτησή μας. Δεν έχουμε κέντρο επαφής, σταματάμε. Να μιλήσουμε ως μεγάλοι άνθρωποι, να μιλήσουμε ως σοφοί, να μιλήσουμε ως μορφωμένοι, να μιλήσουμε ως λογικοί. Να μου επιτρέπει να σου πω, ομιλούμε σαν κορόιδα. Διότι αυτός που θα μας ελέγξει δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος. Είναι εκείνος. Αν λοιπόν αυτού την ουθεσία, τον νόμο, τον λόγο, το κήρυγμα το λαμβάνω υπόψη, κατά συνέπεια τίποτα δεν κάνω. Και δεν χρειάζεται η συζήτηση. Και ποτέ σας να μην κάνετε συζήτηση. Εάν δεν πρόκειται να είναι στη μέση η γνώμη του Χριστού. Όχι τι λέγω εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ οδηγούμεθα από συναισθήματα και από άλλες εσφαλμένες ιδέες. Αν του Χριστού η γνώμη είναι διάφορος, τι έχουμε να ωφεληθούμε εμείς εάν συμφωνούμε κάπου αλλού? Πόσο κάποια μέρα θα περάσουμε από τη γέφυρα των στεναγμών του Χριστού, θα κριθούμε με βάση το Ευαγγέλιο το δικό του. Αντέχει λοιπόν η γνώμη μου στο Ευαγγέλιο? Αντέχει στη διδασκαλία του Ιησού, στην εκκλησία του Ιησού, στα συνόδους του Ιησού? Αντέχει? Αν αντέχει, χαλάλη, να το συζητήσουμε. Εάν όμως δεν αντέχει, είναι περιττή η συζήτηση. Και να μην την κάνουμε. Όπως και να μην κάνουμε συζητήσεις όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, αγαπητέ μου. Να ρωτήσουμε κανέναν άλλον που ξέρει. Δεν είναι ντροπή να λέμε δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε τους αιρετικούς πώς μιλάνε. Όταν φέρεις σε μια δύσκολη θέση, θα σου πει να έρθεις να μιλήσεις ή θα σου φέρω να μιλήσεις με κάποιον μεγαλύτερό μου, με κάποιον ανωτερό μου. Αυτός έχει την ταπείνωση να παραιτηθεί και να πει ότι εγώ μέχρι εδώ ξέρω. Πόσο εμείς εξακολουθούμε να λέμε κουταμάρες και να το κάνουμε τον άλλον στα μάτια του έξυπνο. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τα προσέξουμε αν θέλουμε να γλιτώσουμε. Εν κατακλείδη, για εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή εδώ και για αυτούς που θα ακούσουν μέσω αυτών που πηγαίνουν στα πέρατα της Οικουμένης, ολόκληρων την Ιδρώγειων, οι λόγοι αυτοί μέσω των κασετών και των ραδιοφώνων και των ραδιοφωνικών σταθμών άλλων χωρών, θα ήθελα να σας πω, προσεύχεστε εις τον Χριστόν
δια την Ορθοδοξία. Διότι έξω της Ορθοδοξίας, της ορθής πίστεως, δεν υπάρχει σωτηρία. Οι πρεσβείες τότε του Αγίου Νικολάου και το αγιασμένο του χέρι εκείνο θα είναι πάντοτε υπέρ μας και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον, τον οποίον εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.